Αμαλία Κάτζου και Γιώργος Νόκος είναι κοντά μας. Καλημέρα. Να τους καλημερίσουμε, καλημέρα, να τους καλωσορίσουμε. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Βλέπετε, έτσι, χρειάζεται και ανοίγουμε καμπάνια ολόκληρη ο σταθμός, γιατί πραγματικά έχουμε γίνει έξαλλοι με αυτή την κατάσταση. Το γνωρίζουμε και όσοι είμαστε γονείς το βλέπουμε και στα σχολεία που πηγαίνουμε το παιδί, λέμε τα παράπονά μας, αλλά δεν βλέπουμε ουσιαστικά να γίνεται τίποτα. Έπρεπε να γίνει αυτό το περιστατικό που ευτυχώς το παιδάκι είναι καλά, το 9χρονο, για να ανοίξει αυτή η συζήτηση. Εμείς τουλάχιστον εδώ στο σταθμό αποφασίσαμε να την ανοίξουμε και θα επιμείνουμε πάρα πολύ σε αυτό. Οι καλύτεροι ρεπόρτερ είναι οι πολίτες, ούτως ή άλλως, γιατί δεν μπορείς να είσαι παντού, δεν μπορείς να ξέρεις τι συμβαίνει σε κάθε σχολικό συγκρότημα. Οπότε είναι ανοιχτές οι γραμμές μας προκειμένου να φτάσουν εδώ οι καταγγελίες και εμείς μετά να κάνουμε τη δουλειά μας. Πάμε να ξεκινήσουμε με την επικαιρότητα. Εσύ από που θέλεις. Εγώ θέλω να μείνουμε λίγο στη συνέντευξη του κ. Κασελάκη εδώ στο σταθμό. Χθες το βράδυ στον Γιώργο Πιέρο, στην Ελένη Καλογεροπούλου και στον Δημήτρη Τάκη. Ανέβασε τον πύχη, Αμαλία, ο κ. Κασελάκης. Φτάσαμε στο 20. Γενικώς, καταλαβαίνω ότι ο κ. Κασελάκης είναι πολύ αισιόδοξος για το εκλογικό αποτέλεσμα. Δεν ξέρω αν ξέρει κάτι παραπάνω. Θα εκπλαγείτε, λέει μονίμως. Ναι, θα εκπλαγείτε. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι ίσως κάποια στοιχεία που του αναλύει το επικοινωνιακό του επιτελείο με των δημοσκοπήσεων ή κάτι άλλο που δεν βλέπουμε εμείς, τουλάχιστον στις δημοσκοπήσεις που έχουν μέχρι τώρα δημοσιευτεί, και βάζει τον πύχη πολύ ψηλότερα. Βεβαίως, αν πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Κασελάκης ένα 20%, θα είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, που νομίζω ότι θα λύσει και τα χέρια του κ. Κασελάκη για να προχωρήσει σε επόμενες αλλαγές. Θα με επιτρέψετε όμως να σας πω ότι στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν. Εξακολουθούν να υπάρχουν διαφωνίες για διάφορα ζητήματα ή διάφορες συμπεριφορές του κ. Κασελάκη. Δεν ξέρω, εγώ δεν κρίνω. Ναι. Θα σας πω το ρεπορτάζ. Δεν κρίνω αν είναι τον κ. Κασελάκη επειδή πήγε στον Αργυρό και έριξε λουλούδια. Ναι. Δεν το βρίσκω και κακό. Okay, απαραίτητο δεν το βρίσκω, αλλά δεν το βρίσκω και κακό. Ή ότι πήρε τον κύριο Σπυλιωτόπουλο στο κοινωνικό του επιτελείο. Με το άνοιγμα που έκανε στην κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, που χθες εδώ στο Άξιον, στο κανάλι μας, είπε ότι δεν έκανε άνοιγμα. Μίλησα για κάποια στελέχη από την κυρία Κωνσταντοπούλου. Δεν μίλησε για το πρόσωπο. Μίλησε για το χώρο, για τα κόμματα που κινούνται στο χώρο. Ναι, και είπε ότι για κάποια στελέχη υπάρχουν με κινηματικά χαρακτηριστικά. Ήδη ο κύριο Ζαχαριάδης, ο κύριο Σπίρτζης έχουν βγει και έχουν διαφωνήσει έντονα με αυτό το. Σε εισαγωγικά θα το βάλω άνοιγμα του κυρίου Κασελάκη στην κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου και στο Μέρα 25. Λοιπόν, όλα αυτά λοιπόν δείχνουν ότι κάποιοι, ίσως η παλαιάφρουρα του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ όπως τον ξέραμε δεν υπάρχει, είναι δεδομένο, και τώρα ο κύριος Κασελάκης... Η κυρία Βιέρη εδώ είπε πριν που τη ρωτήσαμε ότι είναι ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ο ίδιος ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι ο ίδιος ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, θα μου επιτρέψετε να σα πω ότι κάναμε ρεπορτάζ ΣΥΡΙΖΑ επί Αλέξη Τσίπρα. Δεν είναι ο ίδιος ΣΥΡΙΖΑ. Και ο κ. Κασελάκης το είπε ότι εγώ θέλω ένα ΣΥΡΙΖΑ πιο ανοιχτό στην κοινωνία, σε πιο μεσαίο χώρο να απευθύνεται, στο μεσαίο χώρο. Είναι ο στόχος του. Και γι' αυτό η δεξαμενή του κ. Κασελάκη είναι από διάφορα κοινά. Τέλος πάντων, πάντως ξαναλέω ότι το 20 θα είναι έκπληξη σίγουρα, αλλά θα είναι και ένα ποσοστό που αν επιτευχθεί θα δίνει ένα αέρα στον κ. Κασελάκη για να κάνει τις αλλαγές που θέλει την επόμενη μέρα στο κόμμα και με ένα έκτακτο συνέδριο, όπως ίδιος έχει πει, το Σεπτέμβριο. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Απάντησε. Mm-hmm. Βέβαια, οικονομικές ερωτήσεις, εγώ στα οικονομικά λίγο θα ήθελα να επιμείνουν με όλοι κάποια στιγμή για το οικονομικό πρόγραμμα. Αν βγαίνουν τα κουκιά δηλαδή, αναρωτιέμαι λίγο. Δηλαδή, το δίνω 13ο και 14ο μισθό, είναι πολύ εύκολο να το λες. Μέχρι τώρα το μάζωμα που έχω κάνει με πρόχειρους υπολογισμούς είναι γύρω στα 4 δισεκατομμύρια. Κάπου εκεί μου βγαίνει το μάζεμα. Μπορεί και λίγο παραπάνω, γιατί διαβάζω τώρα κάτι που μου είχε διαφύγει. Κατάργηση σε βάθος τετραετίας του επιδόματος ανεργίας. Ναι, πώς θα γίνει αυτό. Τη εισφοράς για το επίδομα. Άρα ουσιαστικά θα καταργηθεί το επίδομα ανεργίας. Πώς θα γίνει αυτό τώρα. Δεν το ξέρω. Μπορεί να υπάρχει και ένα άλλο εναλλακτικό σχέδιο που εμείς δεν το γνωρίζουμε. Ποιο είναι που δεν το έχει δει ο Μητσοτάκης και το έχει δει ο Κασελάκης. Δηλαδή, επειδή Γιώργο Νόκομα έχουμε ακόμα στα οικονομικά, οπότε το πρόγραμμα Θεσσαλονίκη οριζόμαστε λίγο όταν τάζουν οι πολιτικοί μας. Το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης είναι ξεκάθαρο ότι θα τους κυνηγάει. Θα στοιχιώνει για πάντα, κυριολεκτικά για πάντα, όποιον φέρει την ταμπέλα του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Εγώ θα ήθελα πολύ να ακούσω τον κύριο Κασελάκη να μην μιλάει για τους στόχους και το θα εκπλαγείτε, αναλόγως τι θεωρούμε έκπληξη. Κάποιος μπορεί να πει ότι η έκπληξη θα είναι να περάσει το ΠΑΣΟΚ, κάποιος θα πει αυτό το 20%, σε μια άλλη αποστροφή του λόγου του, όχι στη συνέντευξη, γενικότερα είχε πει ότι μπορεί να είναι και πρώτος ο ΣΥΡΙΖΑ.
Πρώτος όχι, δεν το βλέπω. Το έχει πει, το έχει πει, δεν το έχει επαναλάβει. Σωστό είναι, ναι, το πλήντο. Του είπε κάποιος μάλλον ότι μην το λες αυτό, γιατί εκτιθέμεθα. Ναι. Τέλος, αδυνατό να παρακολουθήσω αυτό το πινκ-πονκ των δηλώσεων. Εγώ θα ήθελα πολύ να τον ακούσω και σε μια σειρά ζητημάτων που είχε θέσει όταν μας είχε συστηθεί, που είχε να μας πει κάτι. Mm-hmm. Ναι, mm-hmm. που μπορεί να κερδίσει το Μητσοτάκη, μιλάει καλύτερα αγγλικά, ξέρει καλύτερα οικονομικά. Ακριβώς, ναι. για την Goldman Sachs κλπ. Τα οικονομικά είναι ένα τομέας που πρέπει να έχει επισταμένη γνώση, όπως επίσης και τα ζητήματα που αφορούν το εξωτερικό. Λέει ότι οι δημοσιογράφοι δεν τον ρωτούν. Λέει ότι οι δημοσιογράφοι είναι εκείνοι οι οποίοι προβάλλουν μονίμως τα επικοινωνιακά βίντεο τα οποία ανεβάζει, ναι. ότι μένουν πιο πολύ στη lifestyle εκδοχή. Θες μάλιστα λέει ναι. για το σπίτι το οποίο άνοιξε στον Νίκο Ευαγγελιάτο, ότι από το να έχω σενάρια του πώς είναι το σπίτι, να με κυνηγάνε, να βγάζουν γραφήματα και το ένα και το άλλο, προτίμησα... Κατευθείαν να το δώσει στο πιάτο. Έτσι απαντάει από την άλλη πλευρά. Το lifestyle ο ίδιος το άνοιξε. Και εγώ την ακούω την απάντηση που είπε. Την ακούω. Βέβαια, αύριο στη Βουλή θα έχει συζήτηση. Ακρίβεια. Σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών. Δεν θα είναι όμως ο κ. Κασελάκης. Δεν θα είναι, αν θέλει, μπορεί να βγάλει είσοδο να μπει στα θεωρία. Δεν θα μιλήσει, δεν θα τον ακούσουμε. Γι' αυτά που είναι η πραγματικότητα. Είναι αυτά που και εμένα με ενδιαφέρει. Είπανε, για μείωση του ΦΠΑ, είπανε. Δηλαδή και εγώ ως πολίτης... Ναι. Ναι, είναι 2,5 δις είναι περίπου. 2,5 δις είναι από, θα βρούμε, σου λέει ο κ. Κασελάκης. Από πού θα προκύψουν αυτά. Από την κατανάλωση, τέλος πάντων. Από τη φορολόγηση των υπερκερδών, τραπεζών, δηληστηρίων κτλ. Είναι αυθαίρετο αυτό. Και νομίζω ότι είναι και μια εύκολη λύση. Δηλαδή, πώς θα τα βρεις τα λεφτά, θα φορολογήσω το μεγάλο κεφάλαιο. Δεν είναι τόσο απλά. Δεν υπάρχουν απαντήσεις. Δηλαδή, νομίζω ότι μετά τα μνημόνια και όσα ζήσαμε, από το 12 και μετά, ο κόσμος έχει εκπαιδευτεί και έχει αναπτύξει αντισώματα σε πυροτεχνήματα. Δεν είμαι τόσο σίγουρος. 13ο, 14ο μισθό. Είναι περίπου στο 1,200. Νομίζω ότι ο κόσμος έχει αρχίσει πλέον και δεν πιστεύει τόσο εύκολες εξαγγελίες αυτού του τύπου. Οπότε, μάλλον θα πρέπει να γίνει πιο πιστικός και πιο όσα λέει να είναι εμπεριστατωμένα. Πάντως, συγγνώμη να σας πω κάτι και Αμαλία, θέλω την άποψή σου. Επικοινωνιακά είναι μια χαρά ο κ. Κασελάκης. Νομίζω ότι έχει επικοινωνικό χάρισμα ο κ. Κασελάκης. Είναι λαμπρός, έτσι πλησιάζει τον κόσμο, πολύ... τον πλησιάζει ακριβώς, ο κόσμος. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη θετικότητα. Ναι, και δεν την είναι... εκπέμπει αυτό ο κ. Κασελάκης. Δεν αυτή. Είναι καβαλημένο καλάμι όπως ορισμένα. Έτσι, όχι, είναι εξαιρετικός, ναι. Σε αυτό το κομμάτι. Εγώ απλώς θέλω να πω ότι τα οικονομικά και ότι αν βγαίνουν τα κουκιά ή όχι είναι το μεγάλο ζητούμενο. Σίγουρα ο κ. Κασελάκης έχει αλλάξει τελείως, θα πω λίγο για την προεκλογική καμπάνια του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχει καμία σχέση με την καμπάνια των εκλογών που ήταν μαύρη, ότι όλα είναι μαύρα, ότι ναι. όλα είναι... έχει ναι. πάει... Έτσι, έχει αλλάξει τελείως, έχει καταλάβει ότι ήταν λάθος όλο αυτό. Ναι. Το πάει πιο πολύ ότι εμείς θα αλλάξουμε το ΕΣΥ, θα καταπλωμίσουμε την ακρίβεια, θα μειώσουμε τους φόρους. Το είμαστε εδώ για τους επιχειρηματίες. Μπράβο, λέει, το θετικό αφήγημα. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτή ήταν μια έξυπνη κίνηση από την πλευρά του κ. Κασελάκη. Ότι κατάλαβαν στο ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Κασελάκης ότι όλα μαύρα και άραχνα και θα πεθάνουμε. Δεν έχει αντίκρισμα στον κόσμο. Και ήταν σωστή κίνηση το ότι πάει στο θέμα της καθημερινότητας και το πώς ο ΣΥΡΙΖΑ, εάν έρθει στην εξουσία, θα αλλάξει την καθημερινότητα προς το καλύτερο. Ναι. Έλα τώρα. Πάντως, Γιώργο, τα ποσοστά μέχρι τώρα των δημοσκοπήσεων δείχνουν ότι η κυβέρνηση δεν απειλείται τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στα ποσοστά. Δηλαδή ότι ο πύχης που έχει βάλει ο Πρωθυπουργός θα είναι πολύ κοντά στα ποσοστά τα οποία δίνουν οι μετρήσεις. Στο 33%. Στο 33% και μάλιστα τα τελευταία ευρήματα και στην Opinion Poll εδώ, στη δική μας δημοσκόπηση, βλέπουμε ότι ξεπερνά το ποσοστό των ευρωεκλογών του 2019. Αν πάει έτσι. Είναι εντός. Είναι αντίπαλος τα κόμματα ή είναι αντίπαλος η αποχή εδώ. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία ποιος είναι ο μεγάλος αντίπαλος. Είναι και η αποχή. Και είναι σε μεγάλο βαθμό η Νέα Δημοκρατία έχει ένα διπλό αφήγημα. Απ' τη μία λέει ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμες οι ευρωεκλογές. Okay. Mm-hmm. Εντάξει, κάποιος μπορεί να πει ότι είναι κρίσιμες, κάποιος ότι στην Ευρώπη δεν γίνεται τίποτα. Και απ' την άλλη λέει όμως οι εθνικές εκλογές είναι το 2027. Mm-hmm.
είναι κρίσιμες αυτές και έχουν πολιτικό μήνυμα και κινείται η κυβερνησιμότητα και η σταθερότητα και αυτό, ή είναι το 27 και τα δύο δεν γίνεται να είναι. Και σωστά. Εγώ θα ήθελα πολύ να ακούσω από κάποιον που εκπροσωπεί τη Νέα Δημοκρατία σε τι μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση να πει κάποιος ότι δεν ξεπεράσαμε το στόχο του 33%. Ναι. Και μετά... Όχι, χθες εδώ ο κύριος Βορύδης, όταν τον ρωτήσαμε, η απάντηση η οποία έδωσε στη συνέντευξη για τον πύχη ακριβώς και για το ποσοστό αυτό, είπε ότι είναι διαφορετικό να έχεις αυτό το ποσοστό που σημαίνει ότι οι πολίτες σε εμπιστεύονται και συνεχίζεις το έργο σου, το έργο της κυβέρνησής σου κανονικά. Σου, γιατί ναι. Έχεις ουσιαστικά το πράσινο φως. Ναι, από την άλλη πλευρά, μισό λεπτό, Αμαλία. Ναι, ναι. Μισό λεπτό, πραγματικά. Ο ΣΥΡΙΖΑ από το 16 και μετά στις δημοσκοπήσεις ήταν πίσω. Και μια χαρά κυβέρνησε μέχρι να προκηρυχθούν οι εκλογές μετά τις ευρωεκλογές του 19. Κανονικότατα κυβέρνησε. Δηλαδή δεν είναι επιχείρημα το δεν έφτασα το 33 το στόχο που έβαλα ο ίδιος και έχω ξαφνικά πρόβλημα κυβερνησιμότητας. Όχι, το 158 είναι καθαρή πλειοψηφία και καθαρός χρόνος. Τι καταλαβαίνω γιατί... Γιατί σου λέει ο Πρωθυπουργός και το είπε σε μια συνέντευξή του, δεν θυμάμαι σε πού ήταν, ότι αν δεν πάρουμε το 33%, τότε θα έχουμε μια αντιπολίτευση που θα μας λέει, ορίστε, χάσατε τόσες μονάδες. Και η αντιπολίτευση όμως αυτός δεν είναι ο ρόλος της. Θέλω να πω, δεν πρέπει να υπάρχει μια ισχυρή αντιπολίτευση στη χώρα. Εγώ συμφωνώ να υπάρχει και να κάνει και κριτική στην κυβέρνηση για τα κακό κείμενα, αλλά είναι άλλο. Γιατί έτσι όπως το λέει ο Γιώργος, είναι ουσιαστικά σαν η κυβέρνηση να μην θέλει να υπάρχει αντιπολίτευση στη χώρα. Εγώ νομίζω ότι αυτό που η κυβέρνηση δεν θέλει είναι να έχει ένα ποσοστό τέτοιο που θα αμφισβητείται διαρκώς από την αντιπολίτευση. Αυτό καταλαβαίνω. Ερώτημα. Αμέσως την επόμενη μέρα των εκλογών θα ανοίξει μια, το ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά, κουβέντα στην κεντροαριστερά. Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ τους βλέπετε μαζί. Το κάλεσμα το οποίο έκανε και κάνει σε στελέχη του Πασόκ ο κύριος Κασελάκης, το βλέπετε εύκολο? Γιατί δεν μιλάνε οι δύο πολιτικοί αρχηγοί? Μα είναι μπρεντ εφέρ μεταξύ του κυρίου Κασελάκη και του κυρίου Ανδρουλάκη για τη δεύτερη θέση. Ξεκάθαρο, ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται με βάση ότι ναι, θα είναι δεύτερος. Την έχει κατοχυρώσει. Ο κ. Ανδρουλάκης έχει αλλάξει και το αφήγημά του. Ναι. Πλέον μιλάει για σύγκριση με τα ποσοστά των προηγούμενων ευρωεκλογών ή εθνικών εκλογών. Έξυπνη κίνηση. Από την άλλη πλευρά, όταν ο κ. Κασελάκης κάνει ένα άνοιγμα, αλλά δεν θέλει και να ρίχνει τα βέλη του στον κ. Ανδρουλάκη και ότι δεν θα τον πάρει τηλέφωνο μετά τις ευρωεκλογές. Και ο κ. Ανδρουλάκης απαντά ότι δεν κοιμήθηκα όλο το βράδυ, γιατί είπε ο κ. Κασελάκης δεν θα με καλέσει στο τηλέφωνο. Νομίζω ότι η ατμόσφαιρα μεταξύ των δύο είναι εκρηκτική. Δεν μπορούν να κάτσουν την επόμενη μέρα στο τραπέζι να συζητήσουν υπό αυτές τις συνθήκες. Ναι. Ναι. Άρα βλέπεις ότι δεν υπάρχει κοινό μέτωπο. Όχι, όχι. Γιώργο. Εγώ νομίζω ότι και να βρεθεί κοινό μέτωπο. Πρώτον, ο κύριος Ανδρουλάκης, βάσει όσων είδαμε και στην κάρτα νωρίτερα, θα πρέπει να λύσει το εσωτερικό του πρόβλημα. Του, ναι. Ένα αυτό. Και δεύτερο, αν ο κύριος Κασελάκης, ναι. Εγώ συμφωνήσω ότι θα εκπλαγούμε όλοι από το αποτέλεσμα. Εκπλαγούμε όντως, θα θελήσει να προσεγγίσει τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος από το ίδιο αποτέλεσμα θα έχει απορριφθεί ουσιαστικά από το εκλογικό σώμα. Πολύ λογικό ερώτημα. Όπως αντιστοίχως ο κύριος Ανδρουλάκης, όταν οι δημοσκοπήσεις τότε του έδιναν ένα πάρα πολύ ψηλό ποσοστό την περίοδο κρίσης του ΣΥΡΙΖΑ με τον κύριο Κασελάκη, που ήταν οι εσωκομματικές εκλογές στον ΣΥΡΙΖΑ, που είχαν ανέβει πολύ τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ τότε. Και ο κύριος Ανδρουλάκης τότε δεν έβλεπε μια πιθανότητα συνεργασίας με τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν την είχε ανάγκη σε εκείνη τη χρονική συγκυρία. Και έλεγε ότι δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Και πολύ λογικό το ακούω. Εσείς που είστε πολύ πύρι στο πολιτικό ρεπορτάζ, θεωρείτε ότι αν ο ΣΥΡΙΖΑ ξεκάθαρα είναι δεύτερος και με ένα σημαντικό ποσοστό, την επόμενη μέρα δεν θα έχει το επάνω χέρι στη λεγόμενη συζήτηση, διεργασίες, παρασκήνιο για το τι θα γίνει στην κεντροαριστερή πολιτική. Με ποιους, Αμαλία μου. Νομίζω θα προσεγγίσει, όπως είπε ο ίδιος. Με την αριστερά, με ποιους. Εγώ θεωρώ ότι ο κ. Κασελάκης καλοβλέπει κάποια στελέχη του ΠΑΣΟΚ, ξέρει. Και τώρα μου νομίζω ότι ξέρει πολύ καλά και εσύ το ποσό καλύτερα από μένα. Ξέρει ότι υπάρχει μια μουρμούρα στο εσωτερικό ότι αν δεν πάρει τα ποσοστά που πρέπει το ΠΑΣΟΚ, θα ανοίξει μια συζήτηση.
Για το ότι έγινε λάθος, ίσως. Ναι. Δεν ξέρω αν συζήτησε τον κύριο, τον κύριο Ανδρουλάκη. Δεν θέλω να προεξοφλήσω τίποτε. Θα γίνει εκτακτό συνέδριο. Σε αυτή την αναμπουμπούλα, λοιπόν, θεωρεί ο κ. Κασελάκης, νομίζω, ότι αυτός θα είναι ο κερδισμένος. Ναι. Γιατί αν υπάρξει αναμπούλα. Θα είναι. Θα είναι ο κερδισμένος ο κ. Κασελάκης από αυτό. Άρα, δηλαδή, η προσωπικότητα την επόμενη μέρα της κεντροαριστεράς θα είναι ο Στέφανος Κασελάκης. Νομίζω ότι προς το παρόν, τηρουμένων των αναλογιών, συγκεντρώνει περισσότερες πιθανότητες από τον κύριο Ανδρουλάκη. Κρατήστε μόνο αυτό που θα σας πω. Δεν μπορώ να δώσω όλο το ρεπορτάζ. Δεν έχουμε σε όλο αυτό που λέμε για την κεντροαριστερά. Δεν έχουμε μετρήσει τον κύριο Τσίπρα. Μου το πήρες από το στόμα τώρα. Μου το πήρες, αλλά εντάξει, είσαι φίλος μου. Λοιπόν, δεν έχουμε μετρήσει τι θα κάνει ο Αλέξης Τσίπρας. Παραμένει στην επικαιρότητα ο κύριος Τσίπρας, έτσι. Θα παραμείνει στην επικαιρότητα και σας λέω ότι καταλαβαίνω από αυτά που διαβάζω και από αυτά που γνωρίζω ότι δεν θα είναι αμέτωχος την επόμενη μέρα ο κύριος Τσίπρας. Δεν τελείωσε το πολιτικό του κεφάλαιο. Είναι πολύ νέος, Αμαλία μου, για να τελειώσει το πολιτικό του κεφάλαιο. Δεν είσαι για μένα που είμαι μεγάλη κοπέλα, είναι νεότατος. Γιώργο, και εσύ το πιστεύεις. Εγώ νομίζω και ως. Δεν ξέρω, εγώ το πιστεύω. Γιώργο. Εγώ δεν το πιστεύω. Τι δεν πιστεύεις? Νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας μπορεί να έχει ένα χάρισμα αδιαμφισβήτητο, ναι, αλλά είναι στην πολιτική από το 2008, ναι, κάπου εκεί νομίζω. Δεν έκανα και λίγα. Πριν. Έχει κάνει πάρα πολλά. Έχει επομιστεί ένα σωρό πράγματα. Και βάρη, έτσι. Πάρα πολλά. Και νομίζω ότι έχει φθαρεί. Σε μια δύσκολη περίοδο όμως για την Ελλάδα, σε χρόνια μνημονίων. Ότι έχει φθαρεί τι. Τι. Δηλαδή, ποια κυβέρνηση θα έπαιρνε το τρίτο μνημόνιο? Δηλαδή, οκ, εγώ δεν θέλω να δικαιολογήσω τον κύριο Τσίπρα, δεν υπήρξαν αστοχίες και λάθος χειρισμοί. Μπορούσε να μην το φέρει. Δηλαδή, αν ήμουν στην Νέα Δημοκρατία, θα παρακαλούσα να εμφανιστεί ξανά ο κύριος Τσίπρας στο προσκήνιο. Και να σας πω και κάτι απλό, επειδή το συζητάγατε νωρίτερα. Συμφωνία των Πρεσπών. Ναι. Μόλις εμφανιζόταν ο κύριος Τσίπρας, εγώ προσωπικά θα το ρώταγα, ωραία, μας φέρατε αυτή τη συμφωνία, τώρα τι κάνουμε? Και, και θα σου πει γιατί δεν κυρώνει η κυβέρνηση τα, που εγώ καλά κάνει και δεν τα κυρώνει. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, παιδιά, να είστε καλά.